εντατικές προσπάθειες προκειμένου να σταθμεύουν στην Κρήτη σε μόνιμη βάση τρεις μονάδες του πολεμικού ναυτικού, καταβάλει η στρατιωτική ηγεσία της χώρας προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες ταχείας και αποτελεσματικής παρέμβασής της στην Ανατολική Μεσόγειο εφόσον απαιτηθεί. Σε πρώτη φάση, επιταχύνει τις δράσεις για την εδραίωση νέας διοίκησης επιχειρήσεων Ανατολικής Μεσογείου με έδρα τον ναύσταθμο Κρήτη στη Σούδα. Ήδη τις τελευταίες δύο εβδομάδες σταθμεύει στο ναύσταθμο Κρήτη ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού, ενώ αναδιαστήματα ελιμενίζεται και μια φρεγάτα. Στόχος του ΓΕΘΑ είναι να σταθμεύουν σε μόνιμη βάση στο ναύσταθμο Κρήτη, όπου ήδη υπάρχουν εγκαταστάσεις και για τη στέγαση 500 ατόμων μελών πληρωμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε γύρω από την Κρήτη άσκηση με τη συμμετοχή υποβρυχίων, τα οποία έφτασαν από τα δυτικά του νησιού μέχρι το Καστελόριζο. Στην ομπρέλα της νέας διοίκησης επιχειρήσεων Ανατολικής Μεσογείου θα είναι ενταγμένη και η προκεχωρημένη ναυτική βάση Κυριαμαδίου στο ακροτήριο Κάβο Σίδερο στην Ανατολική Κρήτη, που έχει ως αποστολή τον ανεφοδιασμό και την παροχή ευκολιών στα πλοία του πολεμικού ναυτικού για τη διατήρηση της μαχητικής τους ικανότητας. Εκεί θα βρίσκεται σε μόνιμη βάση μια πυραυλάκατος της διοίκησης ταχαίων σκαφών. Ακούω ότι θα σταθμεύσει μόνιμα στη Σούδα μια σημαντική ναυτική μονάδα ελληνική, ούτως ώστε να μπορεί να ελέγχει όλες τις πιθανές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Πολύ καλή κίνηση και μπράβο που έγινε. Η παρουσία των μονάδων του πολεμικού ναυτικού στην Κρήτη στοχεύει ακριβώς στην ανάγκη άμεσης πρόσβασης στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως μετά την υπογραφή του Τουρκολιβικού Μνημονίου, που προκάλεσε ανησυχία για τα επόμενα σχέδια της Άγκυρας στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή το σύνολο του στόλου έχει ως βάση τον ναύσταθμο Σαλαμίνας και την Αμφιάλη. Η βούληση του πολεμικού ναυτικού να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση μεταφοράς εν καιρό ακόμη και ναυτικής μοίρας στην Κρήτη είναι δεδομένη, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Άμυνας.